των θρησκειών και των αιρέσεων, αυτοί θέλουν αυτούς από τη Εκκλησία. Εμείς προσπαθούμε να σώσουμε την Εκκλησία από την αίρεση. Δεν βάζουμε τους εαυτούς μας από τη Εκκλησία. Και άλλη διαστροφή, την οποία κάνουμε την ίδια στην Εκκλησία, είναι ότι πολλές φορές μας κατηγορούν και έχουμε σχισματικές τάσεις όπου προκαλούμε σχίσμα στην Εκκλησία και παντού σε όλα τα κείμενα των Επισκόπων κτλ. Αυτό γράφει. Αλλά ο πατήρ Θεόδωρος και ο πατήρ Μάξιμος και ο πατήρ Φώτιος και ο πατήρ Νικόλαος και οι Αγιορείτες πατέρες κλπ. Έχουν σχισματικές τάσεις. Είναι σχισματικοί. Και εδώ αγραμματοσύνη και ασκεπτοσύνη θεολογική. Το έχω πει πολλές φορές και συνειδητοποιώντας την ιδιότητα της Λαγκού Μιασκάλου. Ότι αν μου τα έλεγε κάποιος, γιατί είχα και επιστόπους μαθητά στη θεολογική σχολή και πολλούς άλλους και καθηγητά στη θεολογική σχολή. Αν μου έλεγε κάποιος πριν προκύψει το θέμα αυτό, ότι όποιος αγωνίζεται για την πίστη εναντίον των αιρέσεων κάνει σχίσμα, θα πενέκοβα όχι με τέσσερα, μηδέν θα πέρασε. Τότε πράγματι είναι ξεκάθαρο. Αυτός ο οποίος κηρύσσει εναντίον της αιρέσεως, είναι εναντίον των αιρέσεων, δεν κάνει σχίσμα, γλιτώνει την Εκκλησία από το σχίσμα. Πολεμώντας την αίρεση, γλιτώνει την Εκκλησία από την αίρεση. Και το λέει αυτό ο 15ος κανόνας. Ότι αυτοί οι ιερείς οι οποίοι κάνουν διακοπή μνημοσύνη, όχι μόνο δεν πρέπει να τιμωρούνται όπως μας τιμωρούν τώρα, αλλά πρέπει να ελεγχούνται διότι εγλίτωσαν την Εκκλησία από το σχίσμα. Σχίσμα υπάρχει όπου κάποιοι ιερείς, κάποιοι επίσκοποι δεν συμφωνούν για θέματα άλλα, όχι για θέματα θρησκείας, για θέματα οικονομικά, για θέματα ηθικά, για θέματα πειθαρχικά. Όταν αυτοί δεν υπακούν στον επίσκοπο, τότε αυτοί κάνουν σχίσμα, διαιρούν την Εκκλησία. Όποιος όμως αγωνίζεται για την πίστη μας, για την αίρεση, δεν κάνει σχίσμα. Έκανε σχίσμα ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ακούσαμε τον πατέρα Μάξιμο, μας το λέει. Και είναι πολύ φοβερή αυτή η δήλωση και θα σας πω και μια δήλωση ακόμη του Αγίου Γρηγορίου του Παναμά. Τον εκάλεσαν τον Άγιο Μάξιμο στην Κωνσταντινούπολη, απεσταλμένη του πατριάρχη. Και του είπαν εσύ σε ποια εκκλησία ανήκεις. Εσύ είσαι σχισματικός, όπως μας λέει τώρα και εμείς είμαστε έξω από την εκκλησία. Αλλά εδώ σε αυτήν μας έξω από την εκκλησία. Και λέει και σε εμάς εσείς σε ποια εκκλησία ανήκετε. Αφού όλοι οι επίσκοποι είμαστε με τον πατριάρχη και τους προκαθημένους, εμείς αποτελούμε την εκκλησία. Εσείς ποια εκκλησία είστε. Και διαδίδουν και στον κόσμο τώρα αυτή την καραβέλα ότι η εκκλησία είναι εκεί που είναι ο επίσκοπος. Όπου δεν είναι επίσκοπος δεν υπάρχει εκκλησία. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτό είναι αληθινό με μία προσθήκη. Όπου υπάρχει ο Ορθόδοξος Επίσκοπος, εκεί είναι η Εκκλησία. Όπου δεν είναι ο Ορθόδοξος Επίσκοπος, εκεί δεν υπάρχει η Εκκλησία. Γιατί δεν υπάρχει η Εκκλησία. Γιατί δεν υπάρχει η αλήθεια. Αυτό είναι το Άγιος Μάξιμος. Και εσύ δεν σε ποια Εκκλησία ανήκει στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρώμη, στην Αντιόχεια, στο Ιεροσόλυμα, αφού όλοι εμείς ενωθήκαμε. Αφού όλοι ενώθηκαν στην Κρήτη στη Σύνοδο και εκφράζουν την Εκκλησία, εμείς που διαμαρτύρεστε εναντίον της Κρήτης, σε ποια Εκκλησία ανήκει. Αυτό είπα και στον Άγιο Μάξιμο. Και ο Άγιος Μάξιμος τους είπε, εγώ είμαι εκεί που είναι η αλήθεια, η Ορθοδοξία. Και όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι και η Εκκλησία. Όπου δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει Εκκλησία. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να υπάρχει εκεί που υπάρχει αίρεση, εκεί που υπάρχει ψέμα. Είναι δυνατόν τώρα όλοι αυτοί οι αρχιεπίσκοποι, οι πατριάρχοι, οι επίσκοποι, οι ευασδόκουν, οι οποίοι είναι με το ψέμα της αιρέσεως του οικουμενισμού να εκπροσωπούν την Εκκλησία. Εμείς εκφράζουμε την Εκκλησία. Εμείς είμαστε από τις Εκκλησίες. Η Εκκλησία υπάρχει εκεί που υπάρχει αλήθεια και εκεί που υπάρχει. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής έλαβε ένα γράμμα από ο Άγιος Γρηγόριος Παναγιάς. Έλαβε ένα γράμμα από έναν πατριάρχη. Κοινοποιήθηκε ένα γράμμα από έναν πατριάρχη. Το πατριάρχη Αντιοχία της Εκκλησίας που το έστειλε τον πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως τον Καλέκα. Ο οποίος πατριάρχης Καλέκας εδίωκε τον Άγιο Γρηγόριο Παναγιώτη, φυλάκισε όπως διώκουν και εμάς σήμερα. Και έγραφε στο γράμμα αυτό ο πατριάρχης Αντιοχίας προς τον πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ότι αποχωρούμε και μεταφέρουμε στην ημετέρα Εκκλησία. Πήγαινε στην Αντιόχεια. Και του λέω άλλο λίγο αυτό εδώ μέσα. Ποια εκκλησία δική σου, εκκλησία δική σου είναι η Μητρόπολη. Είναι του Θεοκύπριου η Μητρόπολη, του Θεσσαλονίκη Αντίγου είναι η Μητρόπολη. Η Μητροπόλη ανήκει στην εκκλησία, είναι τη εκκλησία του Χριστού όλα αυτά. Δεν είναι η Θεοκλησία ούτε του Παρθένου, ούτε του Θεοκύπριου. Μεταφέρουμε λέει στην ημετέρα εκκλησία. Έλεγε ο Παρθένου τη Θεοκλησία.
Εκκλησία υπάρχει εκεί που υπάρχει αλήθεια. Η της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ. Όσοι αλήθεια στην Εκκλησία, αλήθεια στην αλήθεια. Εσύ λοιπόν που μαζί με τον Πατριάρχη Καλέκα, Πατριάρχη Εκκλησίας, είσαι με τον Βαρλάμπο, τον Καλαβό και τον Αγίδινο, δεν έχει στην Εκκλησία. Όλοι λοιπόν αυτοί οι συνεκρότες ήταν τη Σύνοδο της Κρήτης και πήραν αυτές τις ενετικές αποφάσεις που πιστεύουν στο Σύνοδο, δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Εμείς είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι όλοι αυτοί μέσα στην Εκκλησία. Να γίνει συγκίνηση σε όλους μας. Και να τελειώσω με κάτι από τον προφήτη Ιεσαιρίου. Επειδή υποσχέθηκα κάτι να πω από τον προφήτη Ιεσαιρίου. Ό,τι ήταν το ιερατείο της εποχής εκείνης, οι αρχιερείς, είναι και το ιερατείο της σημερινής εποχής. Τι λέει λοιπόν για το ιερατείο της εποχής εκείνης ο προφήτης Ιεσαιρίου, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Και οι ιερείς αυτής υθέτησαν κόμμα μου και ευρεθήκω τα άγια μου ανεμέσων Αγίου και βεφύρου ούτε έστερον και ανεμέσων ακαθάρου και του καθαρού ούτε έστερον και από τον Σαββάτο μου παρεκάλλονται τους αυτούς αυτών και ευεθυρούμην ανεμέσων αυτών. Τι αλήθεια το πεις εκείνης να κρίσω. Δεν διέκανα μεταξύ βεφύρου και ιερού τι είναι η τολοκατρία και τι είναι αληθινή λατρεία του Θεού. Και να σας θυμίσω αυτό το φοβερό άραμα που είδε ο Άγιος μας, ο Άγιος Αντώνιος, είμαστε εδώ αρκετοί να δημιουργείτε την εποχή της Αραγιωτικής Έδρας, το έχω γράψει με πάρα πολύ γι' αυτό. Έτρεμε όταν είδε το όραμα αυτό ο Άγιος Αντώνιος, έτρεμε με γέρο. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι όραμα είδε ο Άγιος Αντώνιος. Είδε μέσα στο θησιαστήριο, μέσα στην Αγία Θάλασσα, μουλάρια, ημιώνους, να κλωτσούν την Αγία Θάλασσα. Και όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του εκεί, τι έσημαινε αυτό, τι έσημαινε η μνήμη, θα μπουν μέσα στην τράπεζα αρχιερείς και ιεράρχες και ιερείς, οι οποίοι θα βεβαιώσουν τα Άγια, όπως λέει ο προφήτης Ιεσαιρίου, θα βεβαιώσουν το θυσιαρχείο, θα το βεβαιώσουν. Γι' αυτό ο Θεός κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα. Άλλη κατά καιρό να σας πω ότι τι λέει εναντίον της καταστροφής της βεβαιώσεως εκεί, βεβαίωσαν οι Αριανοί οι ερετικοί. Θα το νομίσω να το πω. Άλλωστε θα το έχω γράψει. Και τώρα οι οικουμενιστές βεβαιώνουν τα Άγια. Μεταξύ βεβαίου και ιερού δεν διαστέλλουν. Αντί λοιπόν να επικρίνουν την ανθρώπινη μας, τους ταπεινούς, που δεν έχουν ούτε εξουσία, ούτε δύναμη, ούτε χρήματα, αυτοί έχουν τα πάντα, το κατεστημένο, το πολιτικό και το εκκλησιαστικό, θρόνους, κυριότητες, αρχές, εξουσίες του κόσμου τούτου και εμείς με την ανεπούφεκα, με την χάρη του Θεού και με την μικρή δύναμη του λόγου προσπαθούμε να βρεθούμε και να διασώσουμε, να αρθρώσουμε μια μικρή προφητική φωνή. Δεν είμαστε προφήτες, ούτε είμαστε άγιοι, αλλά στηριζόμενοι στους προφήτες και στους Αγίους, θα διατυπώσουμε μια προφητική φωνή και να πούμε «Ας σταματήσει πια όλη η διαδήλωση των Αγίων». Ας σταματήσουμε γύρω από την Αγία Τράπεζα να λειτουργούν οι δεύτεροι. Εμείς διαμαρτυρόμαστε και θέλουμε όλοι να μετανοήσουν και να καθαριστεί η Αγία Τράπεζα, να καθαριστεί η Εκκλησία. Δεν έχουμε τη δύναμη από μέσα να λάβουμε μέτρα εναντίον τους. Του Θεού είναι η Εκκλησία, ο Χριστός είναι ο αρχιτιμή της Εκκλησίας και εκείνος θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση και θα σας προσευχόμαστε γι' αυτό.